υπάρχει όντως ένα θέμα για την περιοχή που δείξατε. Είμαστε σε συνεννόηση με τους παραγωγούς προκειμένου να βελτιώσουμε τα κακώς κείμενα. Βεβαίως, σας είπα και πριν ότι με τον κανονισμό αυτός ο κανονισμός δεν είναι σε εφαρμογή ακόμα, δεν έχει ψηφιστεί προκειμένου να εφαρμόσουμε όλες τις χρονίες που θα έχει και περιλαμβάνει και η κατεύθυνση που είπατε είναι αυτή που διαβάσατε. Έτσι. Ο κύριος Χατζηδημόπουλος. Όχι, κύριε. Όχι, δεν θα έστω για τα κέντρα των χωριών. Και μιλάω τώρα και για τα χωριά, ας πούμε, για το Μαστιχάρι, το οποίο δεν θεωρείται χωριό, είναι όμως ένας συγκεντρωμένος ιστός με κίνηση. Η Καρδάμενα σχέδιο πόλης με κίνηση. Μιλάω τώρα για τα τουριστικά ιδιαίτερα σημεία. Κέφαλος αντίστοιχα με το κομμάτι της ανάπλασης και το πυκνοδομημένο πάνω ή αντίστοιχα ο δρόμος στο Καμάρι κάτω, δηλαδή σε δύο-τρία σημεία. Αντίστοιχα δεν θα εξαιρέσω ούτε την Αντιμάχια, ούτε το Ξαρμοντιζιά το κέντρο, ούτε το Ζιμπάρι, το κεντρικό ίσως δρόμο κλπ. Που θα έπρεπε έστω επιγραμματικά να αναφέρονται κάποια πράγματα. Γιατί θα τα έχετε. Θεωρήσαμε ότι είχαμε σκοπιμό επειδή προκύπτουν ζητήματα καθημερινά να προχωρήσουμε στη ψήφιση, τη θέσπιση αυτού του κανονισμού. Είναι γεγονός αυτό που λέτε. Βεβαίως γίνεται μια αναφορά μέσα και λέει ότι όπου δημιουργούνται ειδικότερα διαχειριστικά σχέδια, αυτά μπορούν στη συνέχεια να περιληφθούν και να γίνουν μέρος του κανονισμού. Και βεβαίως από τη στιγμή που υπάρχουν ειδικά διαχειριστικά σχέδια για τη διαχείριση των κοινοχρήστων χώρων σε συγκεκριμένες περιοχές, αυτά κατησχύουν οι προβλέψεις του παρόντος κανονισμού. Το λέει μέσα, αν το διαβάσατε. Δηλαδή, είπαμε με τους συναδέλφους τότε, από το τεχνικό επιμελητήριο που είχαν αυτή έτσι την εικόνα των περιοχών που είπατε περαιτέρω, ότι η διαδικασία αυτή εξακολουθεί να είναι σε εξέλιξη. Και ο στόχος είναι αυτός που περιγράψατε. Δηλαδή να καταχτιστούν σχέδια διαχειριστικά για όλες αυτές τις περιοχές με τη βοήθεια της Επιτροπής και στη συνέχεια να αποτελέσουν μέρος του παρόντος κανονισμού. Επειδή όμως, όπως σας είπα, η επικαιρότητα είναι πολύ επιτακτική. Και βεβαίως οι προβλέψεις που περιέχονται, σας είπα, για την πόλη της ΚΟ μπορεί να είναι πιο εξειδικευμένες, όμως οφείλεται στο γεγονός ότι το 2007 είχε γίνει ένας κανονισμός διαχείρισης των κοινοχρήστων χώρων, ο οποίος ήταν πολύ εξειδικευμένος, δεν είχαμε λόγο να τον αφήσουμε στην άκρη, τον επανενεργοποιούμε ξανά. Καλά, ναι, αυτό λέω. Και βεβαίως προχωράμε στη λογική αυτή συνεχώς, προκειμένου για συγκεκριμένες περιοχές που έχουν τέτοιου είδους χαρακτηριστικά, όπως είπατε, γίνει εκτός της πόλης της ΚΟ, να δημιουργηθούν αυτά τα ειδικά διαχειριστικά σχέδια, τα οποία οι προβλέψεις τους, όπως λέει και ο συγκεκριμένος κανονισμός, κατησχύουν αυτού του κανονισμού για τη διαχείριση των κοινοχρήστων χώρων, για τις χρήσεις, για τις κατασκευές, για όλα αυτά τα πράγματα.